Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα μέχρι στιγμής και αν την χάνει αποδοχής τελικά η συγκεκριμένη αποδοχή τα τελευταία 24 ώρα. Κοιτάξτε, τη χάνει τρομερές αποδοχής, δεν το περιμέναμε. Το σύστημα κατέρευσε αρκετές φορές, δεδομένου ότι μέσα σε περίπου 35 ώρες είχαμε 60.000 νέους χρήστες, νέες πληροφορίες. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να πει πολύ απλά και να πει ότι δεν έχω κάτι, ή αισθάνομαι κάτι αλλά δεν είμαι σίγουρος, ή είμαι σίγουρος ότι τα συμπτώματα αυτά αντιστοιχούν. Ωραία. Τι δείχνουν μέχρι στιγμής, κύριε Λέκα, τα στοιχεία? Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Από τις 60 περίπου χιλιάδες, οι 8.000 είναι αυτοί που λένε ότι πιθανώς να έχω κάποιο σύμπτωμα, δεν είμαι σίγουρος όμως. Ναι. Και γύρω στα 1.800-1.900 άτομα είναι αυτά που λένε ναι, έχω τα συμπτώματα. Και τα υπόλοιπα βεβαίως απαντούν ότι δεν έχουν κανένα σύμπτωμα, είναι απολύτως υγιείς και αισθάνονται μια χαρά. Ναι, έχω τα συμπτώματα, όχι είμαι φορέας, το διορθώνω γιατί το είπα στην αρχή. Ναι, έχω τα συμπτώματα, βεβαίως. Έχει μεγάλη διαφορά. Βεβαίως. Αυτό τι χρήση έχει, σε τι μπορεί να είναι χρήσιμο, γιατί υπάρχουν εύλογα ερωτήματα από διάφορες κατευθύνσεις. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο στο να έχουμε αφενός μεν μία εποπτική εικόνα του τι γίνεται. Έναν αριθμό ο οποίος είναι συμπλήν μάλλον σωστός. Γιατί και τα στατιστικά βεβαίως είναι εκείνα τα οποία έχουν πολλές φορές κυρίαρχο ρόλο. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι απάντησαν 60.000 περίπου άτομα. Τα 50.000 άτομα δήλωσαν ότι δεν έχουν κάποιο σύμπτωμα, δεν έχουν αισθητικά κάτι. Να το δούμε λίγο στην πράξη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, γιατί εμείς έχουμε κάποιες φωτογραφίες, αλλά είναι προγενέστερα στοιχεία. Δεν έχει καμία σημασία όμως, γιατί ο κόσμος μπορεί να επισκεφθεί το συγκεκριμένο site του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και να συμπληρώσει και το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Βλέπουμε λοιπόν στον πρώτο χάρτη, όπως λέει ο κύριος Λέκας, μέχρι εκείνη τη στιγμή 46.127 άτομα σε όλη τη χώρα είχαν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο. 6.722 είναι τα άτομα τα οποία δήλωσαν ότι δεν είμαι σίγουρος τελικά αν έχω τα συμπτώματα, ενώ 1.337 άτομα δήλωσαν ότι έχω τη συμπτωματολογία του κορονοϊού. Βλέπουμε τα σχετικά γραφήματα. Ναι. Αυτό είναι μια πολύ χρήσιμη εικόνα, αν και δεν είναι ακριβής, το λέμε εκ των προτέρων, ότι εμπεριέχει σφάλματα. Εμπεριέχει σφάλματα, ερωτήματα και από τον κόσμο, και δεν ξέρω αν έχετε και άλλες φωνές τις τελευταίες ώρες, κύριε Λέκα, ενώ επιστημονικές. Μπορεί να είναι και κακόβουλες ενέργειες, μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος να μην το παίρνει σοβαρά. Όλα αυτά εμπεριέχονται μέσα στο σφάλμα που υπάρχει. Ναι. Αλλά όμως, πέρα από όλα αυτά, πέρα από τους ενδιασμούς τους οποίους έχω και εγώ ο ίδιος σχετικά με την απόλυτη ακρίβεια αυτών των δεδομένων, είναι ότι έχουμε μία εικόνα. Έχουμε μία εικόνα η οποία είναι σχετικά ακριβής, μία εικόνα η οποία δεν είναι μόνο νούμερο, είναι και η χωρική κατανομή σε όλη την Ελλάδα όλων αυτών που απαντούν ή όλων αυτών που αισθάνονται ότι έχουν κάτι. Δηλαδή, αυτό το στοιχείο μπορεί να το χρησιμοποιήσει η πολιτεία προκειμένου να κάνει το σχεδιασμό της και να έχει και ένα δεδομένο επιπλέον. Γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε, τα δεδομένα από τα οποία υπάρχουν είναι πολύ λίγα και είναι και αμφισβητούμενα πολλές φορές. Δηλαδή, καταρχάς ο αριθμός αυτών που προστρέχουν για να κάνουν μια εξέταση, για να δούνε αν πραγματικά είναι χωρίς ή όχι, ναι, είναι πάρα πολύ λίγοι. Συνεπώς έχουμε ένα πολύ μικρό δείγμα. Είναι άλλοι οι οποίοι δεν προστρέχουν ή το σύστημα είναι αδύναμο να εξυπηρετήσει όλους αυτούς οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, θέλουν μια καθαρά ιατρική βοήθεια. Συνεπώς, η δικιά μας εφαρμογή, εκείνο που κάνει, είναι το εξής. Να δίνει μια εικόνα, μια εικόνα όχι μόνο ποιοτική αλλά και ποσοτική, αλλά και γεωγραφικής διασποράς, θα το πω έτσι. Δηλαδή, πώς είναι κατανεμημένα όλα αυτά τα οποία, όλοι αυτοί οι οποίοι απαντούν. Και αυτή όλη η εικόνα μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην πολιτεία για τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό και για τον σχεδιασμό. Δεν μπορούμε να την πάρουμε ως απόλυτη ακριβή εικόνα, αλλά όμως δίνει μία αίσθηση του τι υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Πάντως, και μένω λίγο σε αυτό στα στοιχεία, γιατί πολλές φορές μέσα από την εκπομπή έχουμε βγάλει ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τη στατιστική, ασχολούνται με τους αριθμούς. Πριν από λίγες ημέρες, εδώ από αυτή την εκπομπή, η κυρία Θεοφανοπούλου μας έλεγε ότι στατιστικά και με βάση το τι έχει γίνει και στις υπόλοιπες χώρες που έχει πλήξει ο κορονοϊός, στη 17η Μαρτίου ενδεχομένως να έχουμε περισσότερα από 2.500 κρούσματα. Υπόθηκε κάτι ανάλογο σήμερα και από τον κύριο Τσιόδρα. Διατυπώνεται και μέσω των αριθμών και στα σχετικά διαγράμματα τα οποία μας ανακοινώσατε πριν από λίγο, ότι οι χρήστες οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει τουλάχιστον ότι έχουν περίεργη συμπτωματολογία που σχετίζεται με τον κορονοϊό, ανέρχονται γύρω στους 2.000. Δηλαδή δεν απέχει πολύ μακριά η συγκεκριμένη εικόνα την οποία δίνετε εσείς με αυτή που έδωσε και ο κύριος Τσιόδρας πριν από μία ώρα. Καθόλου, και θα τολμούσα να πω ότι με όλες αυτές τις παραδοχές που σας ανέφερα προηγουμένως, ναι, ότι ίσως η δικιά μας εικόνα είναι πιο ακριβής εικόνα, γιατί έχει πολύ πιο μεγάλο δείγμα από αυτό το δείγμα το οποίο απευθύνεται στις αρχές ή στις ιατρικές υπηρεσίες. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι 60.000 άνθρωποι απευθύνθηκαν κάπου για να, εν πάση περιπτώσει, να δηλώσουν σε τι κατάσταση είναι. Εδώ είναι μια εφαρμογή η οποία πολύ απλά μπαίνει κάποιος μέσα και δηλώνει ακριβώς με τη δικιά του εκτίμηση, με τις δικές του βεβαιότητες, σε τι κατάσταση είναι. Μάλιστα, αν σας ζητηθεί να αξιοποιηθεί σε άλλο επίπεδο πλέον το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, θα το δώσετε, κύριε Λέκα? Φαντάζομαι πως ναι. Βεβαίως, είναι ανοιχτό ερωτηματολόγιο. Εμείς δεν κρατάμε κάτι για τον εαυτό μας. Θεωρούμε ότι αυτό που κάναμε μπορεί να βοηθήσει τις αρχές. Και θα ήθελα να σου πω ότι δεν διεκδικούμε κάποια πρωτοτυπία σε σχέση με αυτό που κάναμε. Γιατί πολλές φορές στην Αμερική, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο Ιαπωνίας, έχουμε δει αντίστοιχες προσπάθειες. Μάλιστα. Που είτε αποτυπώνουν καταστάσεις εκτάτου ανάγκης λόγω υγείας ή άλλες καταστάσεις εκτάτου ανάγκης όπως οι σεισμοί, οι τυφώνες, τα έντονα καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ. Κύριε Λέκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τον χρόνο που μας διαθέσατε, που συνομιλήσαμε. Εξαιρετική εφαρμογή. Μένει να δώσει ουσιαστικά αποτελέσματα που θα βοηθήσουν στην καταγραφή των κρουσμάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Καλή δύναμη σας εύχομαι και σε εσάς. Σας ευχαριστώ.